Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Μας αξιώνει ο Θεός, αν και τις δύσκολες αυτές μέρες υπάρχουν τόσα προβλήματα στον κόσμο, εν τούτης, από τον Κύριο αντλούμε το θάρρος, από την αγάπη του Κυρίου, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις θλίψεις, την κακία και την πίεση αυτή που δημιουργείται διεθνώς και τα σύννεφα που συσσωρεύονται στον ουρανό, ένεκα της κακίας, της μοχθηρίας, της επιθετικότητος των ανθρώπων. Κάποιον ή όλων μας, γιατί όλοι μας είμαστε συνυπεύθυνοι κάπου. Να μην λέμε ότι δεν έχουμε κι εμείς ευθύνες, γιατί δεν κάναμε κι εμείς καλά το χρέος μας, ώστε τα πράγματα να εξελιχθούν καλύτερα. Θέλω να πω πως αν εμείς οι Ορθόδοξοι λαοί είχαμε κάνει σωστότερη δουλειά, δεν θα υπήρχαν ούτε αιρέσεις στον κόσμο και δεν θα υπήρχαν σήμερα πλανητάρχες, εντός εισαγωγικών βέβαια πάντα, των οποίων το μυαλό να έχει αέρα μέσα, να είναι φουσκωμένο από την υπερηφάνεια και την ήηση. Διότι η υπερηφάνεια και η ήηση και η αλαζονία των μεγάλων είναι αυτά που συμβαίνουν. Αλλά ο Θεός βλέπει, ο Θεός δεν αδιαφορεί για τους ανθρώπους και θα αποδώσει δικαιοσύνη όποτε κρίνει εκείνος ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτόν. Εμείς βέβαια σαν λιγόψυχοι άνθρωποι, μικρόψυχοι και λιγόψυχοι που είμαστε, λέμε γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός τώρα που πεινάνε τα παιδάκια, γιατί επιτρέπει να βομβαρδίζουν κάποια περιοχή του πλανήτη και μάλιστα άδικα, αλλά αυτό το θέμα της θεοδικίας πρέπει να το θυμηθούμε, πρέπει να θυμηθούμε μάλλον τους μεγάλους άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ιώβ και τον Δαβίδ, πόσο και αυτοί υπέμειναν τέτοια πράγματα και είπανε «Κύριε, αν είναι θέλημά σου, θα κάνουμε υπομονή μέχρι να περάσει». Και πράγματι, όπως λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό του μέσα, πέρασε από τον τόπο που ήταν ο ισχυρός και ο υπερήφανος και όταν τον είδα, λέει, να υπεραίρεται εκεί σαν τους κέντρους του Λιβάνου και όταν ξαναπέρασε από εκείνο το σημείο, δεν υπήρχε ούτε ο τόπος, τον είχαν ξεχάσει τελείως, είχε διαγραφεί τελείως. Με αυτό θέλω να πω ότι ο Θεός ξέρει και θα έρθει η στιγμή που όπως άλλοι δικτάτορες τους κυνηγούσανε και τους σκότωναν μέσα στα καταφύγια τους και οπουδήποτε, όπως το Μουσολίνι, το Χίτλερ και πολλούς άλλους, θα εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεός όπως την ξέρει εκείνος. Όπως την ξέρει εκείνος. Πριν πούμε ακριβώς το θέμα μας, αγαπητοί φίλοι, για σήμερα, να κοιτάξουμε μία προσευχούλα, η οποία είναι γραμμένη μέσα στα προσευχητάριά μας, των Ορθοδόξων, και την έχουν προσθέσει εκεί διότι είναι από Ορθοδόξους πάλι πατέρας της Εκκλησίας και Αγίους, η οποία λέγεται Προσευχή των Στάρετς της Όπτινα. Οπωσδήποτε αρκετοί από τους εν Χριστώ αδερφούς θα την γνωρίζουν. Αυτή λοιπόν η προσευχή είναι τόσο όμορφη και περιεκτική. Περιέχει μέσα υψηλά νοήματα και την ακριβή ορθόδοξη θέση, θα λέγαμε, μέσα στα προσευχητάρια των Ορθοδόξων. Λέει λοιπόν η προσευχή αυτή, την έχουν σαν κατακλείδα της πρωινής προσευχής, λέει «Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα». Έχει δώσει έμφαση ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι τηλεθεατές, έχει δώσει έμφαση στον άρτο της μιας ημέρας, της σημερινής ημέρας. «Δώσει μην σήμερον». Και αυτό το κάνει ο Κύριος για να μην έχουμε τη μεγάλη μέρημνα του μέλλοντος. Τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο, τι θα γίνει με το μέλλον των παιδιών, τι θα γίνει. Και εκεί πέρα πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό, τη στιγμή που δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο πραγματικά και τι θα επιτρέψει ο Θεός να δούμε αύριο. Αν θα υπάρχουμε δηλαδή αύριο να φάμε το ψωμί το αυριανό. Γι' αυτό μας λέει να φάτε το ψωμί το σημερινό, να παρακαλέσετε για το σημερινό ψωμί. Και πιο κάτω, νομίζω και στο τέλος της επί του όρου ομιλίας, λέει αρκεί το βάρος και η κακία, λέει μάλιστα ο Κύριος, της σήμερον ημέρας. Είναι αρκετή δηλαδή για την ανθρώπινη ψυχή και την ανθρώπινη καρδιά και τα ανθρώπινα νεύρα η μία μέρα αυτή. Μην βάζεις περισσότερα από τη μία μέρα γιατί θα σε τσακίσει αυτό το βάρος που βάζουμε πολλές φορές λέγοντας τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, τι θα γίνει με τη σύνταξή μας, τι θα γίνει με το μέλλον των παιδιών, πότε θα πιάσουν δουλειά τα παιδιά και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι μέριμνες, ο πολυμέριμνος άνθρωπος, ο οποίος τι παθαίνει, παθαίνει το εξής. Δεν ζει σε αυτή τη στιγμή, δεν ζει την παρούσα κατάσταση,
δεν ζει την παρούσα σχέση με τον Θεό, αλλά επειδή προσδοκά ένα καλύτερο μέλλον εντός εισαγωγικών δίχως τον Θεό, γι' αυτό μπερδεύεται και χάνει την ψυχική του ηρεμία και ούτε εδώ μπορεί να κάνει προσευχή στο παρόν που βρίσκεται, αλλά και το μέλλον πάντα του ξεφεύγει, γιατί θα είναι ένα κακό παρόν. Κάθε μέρα που θα περνά θα σκέφτεται την άλλη ο άνθρωπος και έτσι δεν θα μπορεί ποτέ να προσηλωθεί και να πει «Δόξα τω Θεώ για σήμερα, έχω να φάω, να κάνω την προσευχή μου, να πω τις ευχές μου, να δώσω τις ευχές σε όλους τους ανθρώπους, στην οικογένειά μας, στους φίλους και συγγενείς και να βαδίσουμε τη σημερινή ημέρα και να ανοίξουμε τα μάτια μας το πρωί, να δούμε τι τεύξεται η επιούσα». Η επομένη ημέρα δηλαδή, που συνηθίζουν να λένε πολλοί δημοσιογράφοι σήμερα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα λοιπόν έχει τα δικά της φορτία και θα έρθει με το δικό της τρόπο. Και συμπληρώνω πιο κάτω την εξής όμορφη φράση: «Βοήθησέ με Κύριε να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου». Και αυτό, αγαπητοί φίλοι, το να δίνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημα και να λέω όχι τι θέλω εγώ, αλλά τι θέλεις εσύ Κύριε, και αυτό είναι το πρέπον και το ζητούμενο για κάθε ορθόδοξο χριστιανό. Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε τις δικές μας τις θελήσεις. Θέλουμε να πάρουμε εκείνο, θέλουμε να αγοράσουμε εκείνο, θέλουμε να κάνουμε αυτά τα ψώνια σήμερα, θέλουμε να πούμε αυτά τα πράγματα στο τηλέφωνο, θέλουμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές κλπ. Τα θελήματα τα δικά μας, που σε ένα μέτρο είναι κατά κάποιο τρόπο εφικτά, εφόσον ζούμε μέσα στον κόσμο, να έχουμε τις δικές μας προσωπικές ασχολίες και δουλειές. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι παράλληλα με το δικό μας θέλημα, μην ξεχνάμε και το θέλημα του Θεού, αν αρμονίζεται, αν συνάδει, αν πάει παράλληλα με το θέλημα του Θεού, αυτό που θέλουμε εμείς. Γι' αυτό μες στο μυαλό μας αυτομάτως πρέπει να έχουμε και στην καρδιά μας μέσα τις εντολές του Κυρίου, τις οποίες θα τις αντλήσουμε από το βιβλίο των βιβλίων, που είναι η Καινή Διαθήκη, το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο, ξαναλέμε, η Καινή και η Παλιά, η Αγία μας Γραφή, η Καινή και η Παλιά Διαθήκη, την οποία Παλιά Διαθήκη θα πούμε σε άλλη εκπομπή, πώς την πυροβολούν οι σημερινοί, γιατί εχθρεύονται και την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος. Επομένως, εάν γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός, και δεν θέλει πολλά πράγματα ο Θεός, 3-4 πραγματάκια είναι. Να κάνουμε την προσευχή μας το πρωί, να μην έχουμε κακία για κανέναν άνθρωπο, να βοηθήσουμε και τον συνάνθρωπο που θα μας πει κάτι ότι θέλει εκείνη την ημέρα. Μην ζητάμε τα μεγάλα, να χτίσουμε εκκλησίες. Δεν είναι κακό να χτίσει κάποιος εκκλησία αν έχει τα μέσα και τα λεφτά, αλλά δεν το ζητάει ο Κύριος απαραίτητος. Τι μας ζητάει? Τα λίγα καθημερινά. Να έχουμε το ψωμάκι μας, να βοηθούμε τον άλλον που μας χτυπάει την πόρτα και μας λέει δώσε μου και εμένα κάτι, διότι έχω την ανάγκη σου. Να έχουμε αγάπη με όλους τους ανθρώπους. Να αγαπάμε δηλαδή το Θεό και τον συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό μας. Και ο πλησίον είναι ο κάθε άνθρωπος, γι' αυτό και ο Κύριος όταν του είπανε ποιος είναι ο πλησίον μου, πάνω στη συζήτηση εκεί με τον γραμματέα, το Φαρισαίο εκείνη νομίζω, κάποιος του είπε, και ποιος είναι ο πλησίον μου λέει. Και του είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Και βρήκε ειδικά το Σαμαρίτη, σαν να λέμε ένα σημερινό Τούρκο για μας. Γιατί? Διότι οι Εβραίοι και οι Σαμαρίτες είχαν πατροπαράδοτη έχθρα. Άλλα πίστευαν οι μεν, άλλα πίστευαν οι δε. Οι Σαμαρίτες ήταν και ιδωλολάτρες στην αρχή, αλλά όπου τα πήγε ο Κύριος εκεί, βλέπουμε ότι με την Αγία Φωτεινή, την Σαμαρίτη δηλαδή, οι Σαμαρίτες έδειξαν μεγάλη πρόοδο στο κήρυγμα. Άκουσαν τον Χριστό δηλαδή. Ο πλησίον λοιπόν τους είπε ότι είναι αυτός, εκείνος ο Σαμαρίτης, που πήγε στον Ιουδαίο που ήταν πεσμένος και τραυματισμένος και του έδεσε τις πληγές και τον ανέβασε στο ζώο του και τον επήγε στο πανδοχείο. Αυτός είναι ο πλησίον μας. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και σήμερα, ο πλησίον υπάρχει κάθε στιγμή αν θέλουμε να τον βρούμε, γιατί είναι δίπλα μας, εκείνος ο οποίος έχει ανέχει την ανέχεια, εκείνος ο οποίος έχει τη μεγάλη ανάγκη. Άρα ας δούμε τώρα λίγο πιο κάτω τι μας λέει η προσευχούλα αυτή της Όπτινα. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχτώ με ηρεμία και την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, καλές ή κακές. Δεν λέει τις καλές ειδήσεις να τις δεχτώ με ηρεμία, γιατί οπωσδήποτε τις καλές ειδήσεις όλοι τις θέλουμε.
αλλά και τις κακές ειδήσεις να τις δεχτούμε με την ηρεμία και την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Δηλαδή, όχι πως ο Θεός μας θέλει το κακό, αλλά όταν μας φέρει τη δοκιμασία, να δείξουμε την υπομονή μας και, πώς να πούμε, το γεγονός ότι από την αγάπη του Θεού δεν παρετούμεθα. Ότι και για το Θεό που μας έχει πει να κάνουμε υπομονή, θα κάνουμε και την υπομονή αυτή που μας έρχεται χάρη του Κυρίου, αφιερωμένη στον Κύριο και αυτή η υπομονή για το δύσκολο περιστατικό που θα μας συμβεί την ημέρα αυτή. Την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Θα πει κανείς, ο Θεός θέλει να παθαίνουμε πληγές, να αρρωσταίνουμε, να πεθαίνουν οι συγγενείς μας, να γίνεται οτιδήποτε. Ο Θεός έχει το δικό του τρόπο που οικονομεί την ανθρώπινη ψυχή. Σε αυτό να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Γιατί? Διότι εκείνα που νομίζουμε εμείς ότι είναι κακά, στην ουσία έχουμε δει στην πορεία της ζωής ότι αυτό που είπαμε ότι είναι άσχημο για μας ήταν η ευεργεσία μας, ήταν το καλό που συνέβη. Ενώ άλλες φορές εκείνα που λέμε εμείς ότι είναι καλά γυρίζουν ανάποδα στη διάρκεια και γίνονται κακά για μας. Επειδή λοιπόν εμείς δεν ξέρουμε και δεν είμαστε οι ειδικοί που μπορούμε να καταλάβουμε κάθε τι μας συμβαίνει, τι θα μας προσφέρει, ας οδηγήσουμε λοιπόν τη σκέψη μας στο Θεό και ας πούμε, Κύριε, αν είναι το θέλημά σου και είναι για το καλό μου και ξέρω ότι εσύ πάντα θέλεις το καλό μου, θα υποστώ και θα υπομείνω και αυτό το κακό που με βρήκε σήμερα. Εντός εισαγωγικών το κακό πάντα, διότι εμείς κρίνουμε διαφορετικά, άλλα εμείς θέλουμε και άλλα Κύριος κελεύει, όπως λέει και μια παροιμία. Λέει λοιπόν να τα δεχτούμε με ηρεμία αυτά που προέρχονται, γιατί με την ηρεμία και με την πίστη στο Θεό κερδίζουμε πάντα. Όπως ο Ιώβ που ήταν το παράδειγμα αυτό της υπομονής, ο Ιώβ, ο οποίος απριόρι, απαρχής είπε ότι αφού γίνονται αυτά και ο Θεός θα την επιτρέπει, για καλό μου θα είναι. Και όταν έχασε και τα παιδιά του και έπεσε και το σπίτι του και αρρώστησε, ο Ιώβ είπε ότι ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα παίρνει, για κάποιο λόγο που ξέρει αυτός. Ας είναι ευλογημένο το όνομα Κυρίου ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, η προσευχή. Από εκεί ξεκινάει. Από Θεού άρχεστε και τις βουλές του Θεού να βλέπουμε ότι ό,τι και να γίνεται, ακόμα και μια αρρώστια που μας δίνει ο Θεός, κάποιο σκοπό έχει που γίνεται αυτό και να θεωρούμε απαρχής ότι είναι για το καλό μας. Και έτσι δεν θα ταραχτούμε, δεν θα χάσουμε την ηρεμία μας και την πεποίθησή μας ότι ο Θεός μας ευεργετεί έστω και με αυτές τις φαινομενικές συμφορές που παθαίνουμε. Και συνεχίζει η προσευχούλα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Οι σκέψεις του ανθρώπου είναι ένας σαν τα κέρατα του ταράντου που διακλαδίζονται και αν κανείς δεν βάλει το νου του κάτω, να τον καθυποτάξει κατά κάποιο τρόπο, να τον οδηγήσει σε σωστό δρόμο, ο νου συνέχεια θα περιφέρεται σε οτιδήποτε καλό ή κακό και περισσότερο προς το κακό, περιφέρεται ο νους του ανθρώπου, του οποίου δεν μπορεί κανείς να δαμάσει κατά κάποιο τρόπο, να περιορίσει, να περιμαζέψει το νου του. Και το βλέπουμε αυτό, όπως έλεγα με έναν αγαπητό φίλο που είναι στο στούντιο προηγουμένως, λέγαμε το εξής, ότι ο άνθρωπος πάει μέσα στην εκκλησία, στη λειτουργία, σηκώνεται το πρωί της Κυριακής, να εκτελέσει αυτό το καθήκον του εκκλησιασμού, επειδή και αγαπάει την εκκλησία, αλλά και επειδή είναι η θέληση, η εφραγμένη θέληση του Θεού, μέσα στις εκκλησίες, συγκεντρώσεις δηλαδή όλοι μαζί, τις αγάπες που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, εκεί να υμνολογείται το όνομα του Κυρίου. Αλλά, ενώ μπαίνουμε με ενθουσιασμό το πρωί στην εκκλησία, ξαφνικά μας μπαίνει μια ιδέα, μια σκέψη και αρχίζει να μας πολεμάει, εκεί να μας τριβελίζει όπως λέμε, για να μην ευχαριστηθούμε τη λειτουργία. Πολλές φορές μας αναγκάζει αυτή η σκέψη να φύγουμε και πρόωρα από την εκκλησία, είτε επειδή μερικοί λένε να πάω να ετοιμάσω το φαΐ, συνήθως οι νοικοκυρές, άστο το φαΐ θα το φάμε μια ώρα αργότερα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ή άλλος λέει ξέχασα κάτι να γράψω στο σημειωματάριό μου ή άφησα τα λουλούδια απότιστα και κάτι τέτοια πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι γίνεται και εκεί ο πόλεμος, όταν ο άνθρωπος πάει να προσευχηθεί με τους αδελφούς του στην εκκλησία, δεν χάνει ευκαιρία ο πονηρός που έργο έχει να πειράζει τους ανθρώπους, να έρχεται και εκεί μέσα και να
μπαίνει μέσα στο νου του ανθρώπου σαν λογισμός πονηρός για να τον κάνει να απομακρυνθεί από το μέγα έργο που είναι το έργο της προσευχής και μάλιστα της προσευχής μετά των αδελφών. Διότι μία προσευχή λέει είναι σαν ένα καλάμι που μπορεί κανείς να το σπάσει, αλλά όλες οι προσευχές μαζί είναι σαν μια στίβα από καλάμια που δεν μπορεί ο εχθρός ούτε να τα λυγίσει ούτε να τα κάνει τίποτα. Ακριβώς αυτό συμβαίνει μέσα, μάλλον όταν ο άνθρωπος ετοιμάζεται να κάνει το καλό έργο, όπως είναι η προσευχή, η νηστεία, η ελεημοσύνη. Μπαίνει η αντίθετη σκέψη, έτσι, γι' αυτό καλό είναι να προέρχονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα να τα καθορίζει, να κανονίσουμε το ώστε να τα αφήσουμε στο Θεό που ξέρει καλύτερα να ρυθμίζει τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας. Και να είμαστε σίγουροι ότι θα επέμβει ο Θεός εφόσον τον παρακαλούμε και θα μας καθοδηγήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας προς το καλό, προς το καλύτερο. Και μη με αφήνεις, λέει, να ξεχνάω, τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στεναχωρώ κανένα. Βλέπετε ότι δεν κάνουμε διάκριση, οφείλουμε να μην κάνουμε διάκριση σε κανένα πρόσωπο. Σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, σαν να είναι στο πρόσωπο του καθενός ο ίδιος ο Κύριος και του πιο ταπεινού ανθρώπου. Και του πιο ταπεινού ανθρώπου που τον έχουν οι άλλοι για να γελάνε, έτσι, εμείς πρέπει να τους συμπεριφερόμεθα με ευθύτητα και σύνεση και με αγάπη, ώστε να μην συγχύζω και στεναχωρώ κανένα πλάσμα του Θεού. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Όταν ο άνθρωπος φεύγει από το σπίτι του να λέει «Σήμερα θα προσπαθήσω να μην στεναχωρήσω κανέναν άνθρωπο». Τώρα βέβαια θα μου πεις «Θα στεναχωρήσω το παιδί μου, θα του πω, κοίταξε, αυτό είναι το σωστό να κάνεις». Εκεί μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτή η στεναχώρια είναι παιδαγωγικού χαρακτήρος. Ο δάσκαλος δεν θα στεναχωρήσει το παιδί όταν πει κάτσε να γράψει 100 φορές αυτή τη φράση. Θα στεναχωρηθεί το παιδί. Σου λέει θα κάνω μια ώρα εδώ πέρα με το μολύβι και εγώ θέλω να παίξω. Αλλά δεν εννοεί βέβαια αυτό ο Κύριος. Εννοεί να μην συγχύζουμε δίχως λόγο και να στεναχωρούμε δίχως λόγο τον άλλο άνθρωπο, τον δούλο του Κυρίου. Διότι καθένας από εμάς είναι δούλος του Κυρίου, ανήκει στο Θεό, δεν ανήκει σε εμάς κανένας. Όταν κρίνουμε κάποιον άνθρωπο, κρίνουμε αλλότριο δούλο. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να κρίνουμε έναν πολίτη άλλης χώρας. Είμαστε στη Γαλλία, ας πούμε, και έχει μια νομοθεσία. Η Γαλλία θα τον κρίνει το γαλλικό δικαστήριο. Εμείς δεν μπορούμε να τον πάρουμε και να πούμε, έλα να σε δικάσω εγώ στην Ελλάδα, διότι είναι πολίτης που ανήκει σε άλλη χώρα. Σχηματικά το λέμε τώρα. Λοιπόν, επομένως. Αυτό το δικαστήριο πρέπει να τον εκρίνει. Εμείς όμως δεν έχουμε καμία, απολύτως καμία δικαιοδοσία στην κρίση και στο να κρίνουμε, να κριτικάρουμε τις πράξεις των συνανθρώπων μας. Όταν κρίνουμε, κλέβουμε την ιδιότητα του Θεού που είναι ο κριτής και την παίρνουμε και γινόμαστε και εμείς κριτές. Είναι σαν να λέμε στο Θεό, κάτσε εκεί στη γωνία εσύ, θα τον κρίνω εγώ, τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Βασίλη, τη Μαρία, τον Γιώργο, θα τους κρίνω εγώ με τα δικά μου κριτήρια. Ποιος είσαι λοιπόν εσύ που θα κρίνεις αλότριο δούλο? Δεν τον έχεις αγοράσει εσύ αυτόν και είναι δούλος δικό σου. Αυτόν τον έχει αγοράσει ο Χριστός, όπως έχει αγοράσει και εσένα με το αίμα του
το τίμιο αίμα του και γι' αυτό εκείνος μόνο έχει τη δικαιοδοσία να κρίνει τους ανθρώπους, διότι και αυτός είναι ο μόνος ο οποίος θα κρίνει αδέκαστα, ενώ εμείς είναι αδύνατο να κρίνουμε 100% σωστά. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, μας λείπουν στοιχεία της κάθε προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου για να κρίνουμε. Δεν ξέρουμε τα κίνητρα, δεν ξέρουμε τις προθέσεις, δεν ξέρουμε την υπόθεση, δεν ξέρουμε. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα εσωτερικά, τα σώψυχα του ανθρώπου και κανείς άλλος. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν πλησίασαν τα παιδιά στον Χριστό, λένε οι μαθητές τους γονείς, πάρτε το από εδώ, τι κάνετε εκεί, λέει. Τι τον πέρασε τον Χριστό, τι είναι για να έρθει για τα παιδιά και για τον καθένα. Και τους επέπληξε, λέει ο Κύριος, και τους είπε, αφήστε τα παιδιά, μην τα διώχνετε, τι κάνετε εκεί. Τα παιδιά διώχνονται. Δεν έκριναν σωστά οι μαθητές ότι και τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν κοντά στον Χριστό. Και τα παιδιά από μηδέν ηλικία πρέπει να είναι στον Χριστό. Αλλά νομίζαν ότι μόνο οι όριμοι άνθρωποι χρειάζονται τον Χριστό. Όλα τα πλάσματα χρειάζονται τον Χριστό, μηδενός εξαιρεμένο. Τα παιδιά, τους γέρους, τις νέους, τους δούλους, τους ελεύθερους, όλοι χρειαζόμαστε τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν δεν κάνουμε σωστές κρίσεις εμείς. Κρίνουμε δίχως να ξέρουμε τι κάνουμε και γι' αυτό ας αφήσουμε την κρίση ή τουλάχιστον όπως λέει το Ευαγγέλιο, αν κρίνεις κάποιον αδελφό σου, κρίνε τον με συμπάθεια, από αγάπη μόνο, από κίνητρο αγάπης και όχι για να του δείξει ότι εσύ είσαι ανώτερος και εσύ είσαι ο κριτής των πάντων, έτσι. Και γι' αυτό εδώ που τα λέμε αγαπητοί αδελφοί, δεν δεχόμαστε και τις κρίσεις των άλλων. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα, λέει ο άλλος. Και με το δίκιο του μερικές φορές, διότι δεν μπορεί άνθρωπος να μας κρίνει καθ' ολοκληρία και με σύνεση και ευθύτητα και με αλήθεια και με πραγματικότητα, να έχει την πραγματική δύναμη της κρίσεως όπως την έχει ο Κύριος, ο οποίος είναι κριτής των πάντων, όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και των δαιμόνων και των αγγέλων, των πάντων. Όλος ο ουρανός είναι δικός του για κρίση. Την κρίση βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να την έχει ο Πατέρας Θεός, στην Καινή Διαθήκη την βλέπουμε να την έχει ο Υιός. Αλλά είτε ο Πατέρας κρίνει είτε ο Υιός είναι το ίδιο πράγμα, διότι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι μία Θεότης. Έτσι λοιπόν, οδήγησέ με και δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στεναχωρώ κανέναν άνθρωπο. Πράγματι, το να στεναχωρήσει κανείς άνθρωπο είναι, όσο και αν φαίνεται, είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι βαρύ αμάρτημα, στα καλά καθούμενα, να κάνεις έναν άνθρωπο λυπημένο, να καταπιέσεις και να στεναχωρήσεις έναν άνθρωπο, να τον κάνεις έτσι, ώστε να μην μπορεί να αναπνεύσει, να μην μπορεί να φάει γλυκό ψωμί, αλλά να σκέφτεται αυτή την πράξη, την παράνομη πράγματι, που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον, πρέπει να τον συγχύσει και να τον στεναχωρήσει. Και δεν λείπουν βέβαια οι συγχύσεις και στεναχώριες και μέσα στις οικογένειες, γι' αυτό πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε αυτό το πράγμα που μας λέει εδώ η προσευχή. Να βγαίνουμε το πρωί από το σπίτι, κάνοντας το σταυρό μας και λέγοντας μέσα μας εντομήχως, προφύλαξέ με Κύριε και οδήγησέ με να μην συγχύσω και στεναχωρήσω κανέναν άνθρωπο. Ούτως ώστε και αν έρθει η στιγμή της στεναχώριας, θα είμαστε πιο προφυλαγμένοι και πιο προετοιμασμένοι, δεν θα βγούμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ανυποψίαστοι ότι ο αντίδικος, ο πειράζων θα μας βάλει να στεναχωρήσουμε άνθρωπο. Να το έχουμε υπόψη μας ότι αν πάμε να στεναχωρήσουμε άνθρωπο, είτε να του ζητήσουμε αμέσως συγγνώμη, είτε να κάνουμε μια καταλλαγή, είτε ένα πλησίασμα, ώστε να μην φύγουμε με εχθρικά συναισθήματα, ούτε εμείς απέναντι αυτού, ούτε αυτός απέναντι σε εμάς. Είναι μεγάλο πράγμα και δίναν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι μοναχοί και στο Άγιον Όρος ακόμα και σε όλα τα μοναστήρια, να μην συγχύζεις και στεναχωρείς τον συνανθρωπό σου. Να είσαι προσεκτικός στη συμπεριφορά σου, συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο, πάντα να είσαι επικοδομητικός στον συνανθρωπό σου και ποτέ να μην είσαι αυστηρός, ασύνετος, στενάχωρος και καταπιεστής του άλλου ανθρώπου, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, εικόνα του Θεού. Και οφείλουμε, σαν εικόνα του Θεού, να την προσέχουμε. Και στη συνέχεια λέει, δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Και αυτό βέβαια είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως,
ότι μια ημέρα είναι αρκετή για να μας κάνει τον κόπο της, να μας βάλει βάρη επάνω μας και να μας δώσει τόσες στεναχώριες που θα χρειαστεί για να ανανύψουμε, να κάνουμε προσευχές και να περάσει κάποιο διάστημα ώστε να ξεχάσουμε τι υποφέραμε από την ημέρα τη σημερινή. Επίσης, σαν κατακλείδα και τέλος, έχει δίδαξε με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Ήτανε, πώς να πούμε, κάθε λέξη από αυτή θα είναι ο τίτλος ενός κηρύγματος, θα λέγει κανείς, μιας ώρας. Να πούμε τι είναι η προσευχή, η πίστη, η υπομονή, η συγχώρεση και η αγάπη. Μίζων πάντων όμως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αγάπη. Γι' αυτό και το αμήν, το αληθώς, θα έχει δίπλα στην αγάπη και το προσευχητάριο αυτό των Ορθοδόξων Χριστιανών. Και αναφερθήκαμε λιγάκι σε αυτήν την ωραία προσευχή την οποία κάνουμε καθημερινά όσοι έχουν στο προσευχητάριο το Ορθόδοξο. 2 και 3 φορές την ημέρα πρέπει να το ανοίγουμε κανονικά για να διαβάζουμε τις προσευχές από μέσα και να παίρνουμε δύναμη και θάρρος. Γιατί όπως το σώμα θέλει 2 και 3 φορές την ημέρα τροφή, έτσι και η ψυχή θέλει και αυτή τροφοδοσία κάθε λίγο για να βρίσκεται σε υγεία και σε μια κατάσταση η οποία να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί φίλοι, ότι οι δύσκολοι αυτοί καιροί που περνάμε χρειάζονται περισσότερο εκκλησιασμό, χρειάζονται περισσότερο υπομονή, χρειάζονται περισσότερη προσευχή. Αλλά εμείς έχουμε λόγους πάρα πολλούς να χαιρόμαστε ακόμα και στις συμφορές. Όχι στις συμφορές των άλλων, αλλά σε εκείνα που θεωρούμε ανυπέρβλητα προσωπικά προβλήματα. Έχουμε πολλές φορές τη χαρά της Αναστάσεως του Αναστημένου Χριστού και αυτό είναι εκείνο το οποίο μας ευχαριστεί πάρα πολύ, διότι βρισκόμαστε μέσα στο πνεύμα αυτό της Αναστάσεως, στο χαρμόσυνο αυτό πνεύμα της Καταστάσεως, στην ατμόσφαιρα δηλαδή ζούμε μέσα αυτή του Αναστημένου Χριστού. Η Ανάσταση είναι ένα βίωμα το οποίο πρέπει να έχει ο Ορθόδοξος Χριστιανός, όχι μόνο την ημέρα της Αναστάσεως και του Πάσχα και το 40ήμερο που περιμένουμε τα πάθη και του Κυρίου την Ανάσταση, αλλά καθόλου τη διάρκεια, θα λέγαμε, της ζωής μας, πρέπει να βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την αναστημένη ατμόσφαιρα, η οποία αυτή η ατμόσφαιρα μας βάζει μέσα σε πάρα πολύ όμορφο, ευχάριστο περιβάλλον. Ας ευχόμαστε και ας προσευχόμαστε όλοι μας να έχουμε αυτή την επιθυμία να βαδίσουμε στα ίχνη του Κυρίου και των Αγίων Του και να βρισκόμαστε συνεχώς μέσα σε αυτή τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα της αναστημένης Καταστάσεως του Χριστού μας. Διότι ο Κύριος όταν είπε στους μαθητές «Χαίρετε και ειρήνη μην», εννοούσε ότι αυτή τη χαρά της Αναστάσεως πρέπει να έχουμε μέσα μας εμείς οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν προσβλέπουμε πολλές φορές σε αυτό ακριβώς, αλλά στο αντίθετο. Κοιτάζουμε πώς να κάνουμε τη ζωή μας δυσκολότερη, αντί να χαιρόμαστε καθημερινά με τη σκέψη ότι ο Κύριος μας θέλει χαρούμενους, επειδή το τέλος αυτής της ζωής για εκείνους που τον πιστεύουν και τον ακολουθούν είναι το πιο χαρμόσυνο πράγμα. Και για τον χριστιανό ακόμα και ο θάνατος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι το ποθητό και το επιθυμητό. Μα θα μ' άρεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να φύγω αυτή τη στιγμή και να πάω κοντά στον Κύριο, αλλά υπάρχει ανάγκη ακόμα να μείνω κοντά σας για τις νουθεσίες, για να σταθεροποιηθεί η Εκκλησία του Χριστού, ενώ εμένα με συμφέρει να φεύγω από αυτόν τον κόσμο όσο γίνεται συντομότερα, εντούτοις χάρη του χρέους μου για να διδάξω αυτά που ο Κύριος μου εμπιστεύτηκε να διδάξω, θα κάτσω εδώ και θα μιλήσω. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ον
πρώτος ημί εγώ. Αυτά είπε ο Απόστολος Παύλος και συνέχισε, γι' αυτό ελεήθηκα, ελεήθηκα εγώ πρώτα από σας για να δείξω σε σας τον Ιησού Χριστό και να σας υποδείξω, να σας νουθετήσω στα μελούμενα, σε αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν μετά από αυτή τη διαδρομή μας στον κόσμο. Αυτά ο Απόστολος Παύλος τα είχε σαν κόρη οφθαλμού, τα λόγια αυτά, τα οποία προφανώς, αγαπητοί αδελφοί, τα είχε ακούσει από το στόμα του Κυρίου. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Τι σημαίνει εδώ σε αυτό το που είπαμε, πιστός. Αληθινός είναι ο λόγος. Πιστός, αληθινός ο λόγος και άξιος πάσης αποδοχής. Άξιος να τον αποδεχθεί, να τον παραδεχθεί κανείς με όλη του την καρδιά, με όλη την ψυχή, με όλη του τη διάνοια. Ποιος είναι αυτός ο αληθινός λόγος, τον οποίον μας προτρέπει στην περικοπή τη συγκεκριμένη ο Απόστολος Παύλος, που είναι άξιος να τον υποδέχεται κανείς τον λόγο αυτό με όλη την καρδιά του, με όλη την ψυχή του, με όλη τη διάρκεια του? Είναι ο πολιτικός λόγος, είναι ο φιλοσοφικός λόγος, μήπως είναι ο επιστημονικός λόγος, αυτός που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος? Είναι αυτός ο λόγος που διαβάζουμε στα διάφορα έντυπα ή στις εφημερίδες, ο δημοσιογραφικός λόγος? Είναι κάποιος δηλαδή ανθρώπινος λόγος? Όχι, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι ανθρώπινος λόγος. Γιατί? Για τους ανθρώπινους λόγους δεν θα μπορούσε ποτέ να πει κανείς ότι είναι πιστοί και αληθινοί. Διότι πολλοί ανθρώπινοι λόγοι δεν είναι πιστοί λόγοι, δεν είναι αληθινοί, αυθεντικοί λόγοι, αλλά είναι λόγοι ψευδείς και απατηλοί. Έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, μας λέει η Γραφή, διότι πραγματικά όλοι μας, ευσάν αμαρτωλοί άνθρωποι, ψευδόμεθα. Με τον Α ή με τον Β τρόπο, δεν είναι τώρα να το αναλύσουμε, αλλά αν σκεφτείτε κι εσείς από πότε και ως πότε και πώς και ακόμα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα λεγόμενα μικροψέματα, και ασφαλώς κανένας δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχει πει στη ζωή του ψέματα. Αυτό αν το πει θα είναι το μεγαλύτερο ψέμα το οποίο θα πει κανείς. Εγώ δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου ψέματα. Μόνο ο Κύριος μπορούσε να το πει αυτό. Κανείς άνθρωπος, ουδής άνθρωπος γεννημένος, ουδής Άγιος, ουδής. Εμείς είμαστε μια μεγάλη βιβλιοθήκη που αν την ανοίξεις, δύο φράσεις θα είναι αληθινές και μία φράση θα είναι ψεύτικη. Πιστός από όλες τις απόψεις και άξιος να μνημονεύεται είναι ο προφητικός λόγος. Ο λόγος του Θεού διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων είναι ο λόγος ο αληθινός, και πράγματι αυτοί είναι εξ Αγίου Πνεύματος οι λόγοι και είναι στόματα εκφράσεως του θεϊκού λόγου. Και ο Παύλος βεβαίως ως Απόστολος, να το ξέρουμε ότι είναι θεόπνευστός ο Απόστολος Παύλος. Οτιδήποτε υπάρχει εδώ, αγαπητοί φίλοι, είναι θεόπνευστον. Τι θα πει θεόπνευστον? Χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Θεός ανθρώπους καθαρούς κατά το δυνατόν, διότι 100% είπαμε δεν είναι κανείς, αλλά τους έδωσε το πνεύμα το δικό του για να γράψουν, και ο Απόστολος Παύλος έχει την εντυμότητα να μας λέει αυτό δεν μου το είπε ο Θεός, αλλά αυτό το λέω εγώ ανθρωπίνος από την πείρα της ζωής μου και κρίνεται αν είναι σωστό να το κάνετε ή όχι. Τα άλλα όμως που λέει ο Απόστολος Παύλος έχουν την αυθεντικότητα και τη σφραγίδα του Λόγου του Θεού. Όλος ο λόγος της Αγίας Γραφής είναι πιστός και αληθινός και πάσης αποδοχής άξιος, διότι κάθε πάσα γραφτή θεόπνευστος. Όλα τα λόγια δηλαδή της Γραφής, όχι κάθε γραφή που γράφει κάθε άνθρωπος, αλλά πάσα η γραφή είναι θεόπνευστος.
Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι του ιδίου πνεύματος. Γι' αυτό οι πολέμοι της Παλαιάς Διαθήκης τι κάνουν, συκοφαντούν το μισό του Λόγου του Θεού για να ρίξουν και το υπόλοιπο Λόγο της Καινής Διαθήκης στην αχριστία. Αυτή είναι η πρόθεσή τους και αυτό τους έχει βάλει το πονηρό πνεύμα, γιατί αν είχαν πνεύμα Θεού θα καταλαβαίναν ότι και η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη όπως και η Καινή Διαθήκη. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Κύριος ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων ο πρώτος αμαρτωλός είμαι εγώ. Ρωτήσανε πολλούς Αγίους να τους πούν τι είναι αυτό που εννοεί ο Απόστολος Παύλος εδώ. Και πολλοί Άγιοι απαντήσανε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Το πιο παρήγορο και το πιο ευχάριστο νέο είναι αυτό, το ότι ο Κύριος δεν ήρθε για εκείνους που λένε ότι δεν έχουν αμαρτία και μένει η αμαρτία τους όπως των Φαρισαίων, αλλά ο Κύριος ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος θα λέμε είμαι εγώ. Γιατί αν δεν πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, τι να σώσει ο Χριστός, τους δικαίους? Αν θεωρούμε τον εαυτό μας δίκαιο, αυτομάτως πέφτουμε έξω από τη σωτηρία του Χριστού, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, ο Χριστός είναι αυτός αμαρτωλός. Θα πρέπει λοιπόν να οπωσδήποτε να πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, για να είμαστε στην κατηγορία που ο Χριστός θέλει να σώσει. Το πρώτο βήμα είναι αυτό, να παραδεχτούμε την αμαρτωλότητά μας. Διότι αν δεν παραδεχτούμε την αμαρτωλότητά μας, τότε είμαστε εκτός σωτηρίας και εκτός Αγίας Γραφής. Διότι αν κοιτάξουμε και στην επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, λέει, όποιος λέει ότι εγώ δεν έχω αμαρτίες, εξαπατάται και είναι σφαλερός, και η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει σε αυτόν τον άνθρωπο μέσα. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Όλοι μηδενός εξαιρουμένοι, επομένως είμαστε αμαρτωλοί. Γράφτε το με μεγάλα γράμματα μέσα στην ψυχή σας και στην καρδιά σας και στη διάνοιά σας, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί φίλοι και ακροατές της εκπομπής, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να γεννήθηκε πάνω στη γη και να έμεινε αναμάθητος. Τον τίτλο του αναμάρτητου τον φέρει μόνο ένας, ο Κύριός μας. Και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, φταίωμεν, αμαρτάνομαι, απαντές. Κατηγορηματικά δηλαδή οι Απόστολοι και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιωάννης και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, αμαρτάνομεν πολλά.
Είμαστε αμαρτωλοί και μάλιστα πολύ αμαρτωλοί. Αυτή είναι η ορθόδοξη θέση. Ότι είμαστε και αμαρτωλοί, αλλά όχι μόνο λίγο αμαρτωλοί, και πολύ αμαρτωλοί. Και η αμαρτία τι είναι? Η αμαρτία είναι η ανταρσία εναντίον του Θεού, του Δημιουργού και νομοθέτου των ανθρωπίνων πραγμάτων. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία είναι να κάνω το δικό μου θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού. Αμαρτία είναι να κάνω το κέφι μου αγνοώντας τι λέει αυτό το βιβλίο, το δείχνουμε πολλές φορές σήμερα. Τι λέει μέσα αυτό το βιβλίο, τι λέει? Αυτά να μην τα λάβουμε υπόψη μας. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας αυτά, θα γίνουμε αφθάδεις, προπέτης, ανέσχυντη και προκλητική κατά της αγιότητος και της συμπαθίας και της αγάπης του Θεού για τους ανθρώπους. Θα προκαλέσουμε το Θεό δηλαδή με την αμαρτία. Είναι τρομερή προσβολή του Θεού η αμαρτία. Και όπως ξέρουμε, μετά την αμαρτία ήρθε ο θάνατος, διότι αν δεν αμάρτανε ο πρώτος άνθρωπος, δεν θα ερχότανε στον κόσμο ο θάνατος. Ας αναλογιστούμε πόσο φοβερό πράγμα είναι να προσβάλλουμε με την αμαρτία το Θεό τον ύψιστο, να τον παρακούμε. Εδώ τα πρόσωπα που αγαπούμε, τα οικογενειακά μας, λέμε καλά, εντάξει, θα το κάνω, επειδή είσαι εσύ. Δεν λέμε πολλές φορές. Ποιος είναι όμως ο Θεός και ποιος είναι ο άνθρωπος? Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ του ενός προσώπου και του άλλου? Τι να το κάνω αν είμαι αγαπητός σε όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν κάνω αυτά για να αρέσω στο Θεό? Τα πράγματα, την υπακοή δηλαδή, για να αρέσω στο Θεό. Και πώς θα πει ένας άνθρωπος, εγώ είμαι αναμάρτητος, όταν βλέπουμε ότι κάθε στιγμή ο άνθρωπος, με τη διάνοιά του μόνο, έτσι, αμαρτάνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ξέρουμε ότι η αμαρτία έχει σαν αντίκτυπο την αιώνια καταδίκη και την αιώνια δυστυχία. Αν αμαρτάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε και δεν ζητάμε την εξαγόρευση των αμαρτιών μας, ήδη με τις τύψεις της συνειδήσεως και της στεναχώριας ψυχής, ζούμε μέσα στην κόλαση. Αμαρτία που δεν την έχουμε εξαγορεύσει στο πνευματικό μας, είναι κόλαση για μας, μας κολλάζει. Μέσα μας είναι ένα κάρβουνο. Και βλέπουμε πολλές φορές σκυθροπούς τους ανθρώπους, χρεοκοπημένους τους ανθρώπους, άρρωστους ψυχικά τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί μέσα τους κρατάνε αυτά τα ανωμένα κάρβουνα που είναι η αμαρτία και καίγονται και βρίσκονται πραγματικά από εδώ μέσα στην κόλαση. Και όποιος δέχεται τον Χριστό και υπομένει να βρίσκεται από εδώ μέσα στον παράδεισο του Χριστού, όχι καθ' ολοκληρία, αλλά να παίρνει γεύση της χαράς που δίνει η καθαρή συνείδηση και να παίρνει γεύση πάλι ο ίδιος άνθρωπος ή άλλος άνθρωπος των τύψεων της συνειδήσεως, των χτυπημάτων δηλαδή της συνειδήσεως που φέρνει η αμαρτία στον άνθρωπο. Ο τείχος είναι που χωρίζει το Θεό από τους ανθρώπους, η αμαρτία. Ο μεσότυχος που δεν μπορούμε να δούμε το Θεό, που δεν έχουμε θάρρος να αντικρίσουμε το Θεό, δεν έχουμε θάρρος να τον ακούσουμε καν, να ακούσουμε ένα κήρυγμα, γιατί αισθανόμαστε αφόρητες τύψεις συνειδήσεως, γιατί δεν έχουμε καθαρίσει μέσα μας, δεν έχουμε καθαρίσει την ψυχή μας μέσα. Γι' αυτό και η ανορεξία μας προς τα θρησκευτικά θέματα, γιατί μας ελέγχει μέσα η συνείδησή μας. Ο Κύριος ο οποίος είναι και επαρέμεινε αναμάρτητος, μας λέει ότι αυτό είναι το χειρότερο πράγμα, η αμαρτία που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Πάντοτε ο Θεός μας περιμένει, εάν εμείς κάνουμε το βήμα και εξαγορεύσουμε τις αμαρτίες μας στον πνευματικό και μέσω του πνευματικού στον ίδιο τον Χριστό. Γιατί δεν είναι ο πνευματικός ο οποίος συγχωρεί τις αμαρτίες, αυτός είναι ο τοποτηρητής κατά κάποιο τρόπο του μυστηρίου. Είναι εκείνος, βεβαίως λέει ο Κύριος, θα συγχωρείται και θα λύει τις αμαρτίες, αλλά μέσω του Χριστού πάντα. Μέσω του Χριστού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην θεωρούμε ότι ο ίδιος ο ιερέας έχει αναλάβει αυτό το μεγάλο πράγμα, αλλά σε συνεργασία με τον Κύριο συγχωρεί τις αμαρτίες. Τις εξαγορεύει, γιατί έτσι πρέπει και έτσι θέλει ο Κύριος. Έτσι μας έχει διατάξει, έχει δώσει εντολή να συγχωρήσετε μέσω του πνευματικού. Θα πάω στην εικόνα, λέει. Θα συγχωρεθώ.
Θα πάω στην εικόνα να ζητήσω συγχώρεση. Ε, τότε να πας και στην εικόνα, αγαπητέ, να κοινωνήσεις μεθαύριο. Αν παρακάμπτεις την εκκλησία, παρακάμπτεις τον πνευματικό, παρακάμπτεις τον ιερέα και δεν τον χρειάζεσαι, τότε να μην χρειάζεσαι και τα χέρια του ιερέως, να κοινωνείς από τα χέρια του ιερέως, να κοινωνάς εσύ όπως ξέρεις μέσα στο σπίτι σου. Αφού λοιπόν δεν μπορείς να κοινωνήσεις δίχως τον ιερέα, και αφού δεν μπορείς να κάνεις τα μυστήρια δίχως τον ιερέα, κάνε λοιπόν και το μυστήριο της εξομολογήσεως και της αφέσεως των αμαρτιών μέσω του ιερέα. Όπως αδιανόητο είναι να παντρευτούμε μέσα στο σπίτι μας δίχως ιερέα, το ίδιο αδιανόητο είναι να τελέσουμε και το άλλο μυστήριο της Αγίας, της Θείας Ευχαριστίας δίχως τον ιερέα. Ποιος θα έλεγε, εγώ θα παντρευτώ στο σπίτι μου σήμερα. Ξέρετε, ελάτε σπίτι, έχω γάμο. Θα του λέγαμε καλά. Πώς έχεις γάμο στο σπίτι, αφού στο σπίτι δεν μπορείς να παντρευτείς. Γιατί λέει ο άλλος δεν μπορώ να παντρευτώ. Τι μου λείπει. Σου λείπει ο ιερέας. Όχι, εγώ θα παντρευτώ μόνος μου. Κανένας λοιπόν δεν παντρεύεται μόνος του. Και το λέω αυτό γιατί αφού δεν θαυόμαστε, δεν μας θαύουνε δίχως ιερέα, αφού δεν μας βαφτίζουνε δίχως ιερέα, αφού δεν μας παντρεύουνε δίχως ιερέα, θέλουμε να κοινωνάμε δίχως ιερέα. Δηλαδή στα τρία είναι καλός ο ιερέας και τον φωνάζουμε. Να βαφτίσει το παιδί μας, να παντρέψει το παιδί μας, να ζητήσουμε οι συγγενείς για τον νεκρό μας, τον ακοιμηθέντα άνθρωπό μας, να ψάλει την νεκρόσιμη ακολουθία ιερέας για να γίνει σωστά το μυστήριο. Έτσι. Πώς όμως στην περίπτωση της Αγίας Κοινωνίας θα θέλουμε να κοινωνήσουμε ανεξομολόγητοι δίχως το μυστήριο της εξομολογήσεως και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολλοί ανακόλουθοι εκείνοι οι οποίοι λένε, εγώ κάνω, τα λέω στον Χριστό την εικόνα, να τα πεις χίλιες φορές, κάθε μέρα να τα λέμε στην εικόνα. Αλλά να πάμε και στον ιερέα όπως διατάζει ο Κύριος. Ασφαλώς δεν απαγορεύεται να λέμε ότι έχουμε στον Χριστό, σε οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας μπορούμε να γυρίσουμε στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ με για αυτά τα ασφάλματα κλπ. Αλλά η άφεση των αμαρτιών δίνεται δια της τάξεως της Εκκλησίας, επειδή έτσι το θέλει ο Κύριος και έτσι πρέπει και εμείς να υπακούμε να το κάνουμε. Όμως η ώρα της εκπομπής μας πέρασε, αγαπητοί φίλοι, και θα μείνουμε σε αυτά να ευχαριστήσουμε όσους είχαν την υπομονή να μας ακούσουν και τους εν Χριστώ αδελφούς οι οποίοι βοηθάνε για να γίνεται αυτή η εκπομπή με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε να προσφέρουμε κάτι το ελάχιστο και εμείς σαν ελάχιστο φόρο τιμής προς τον Κύριό μας, ο οποίος μας παρέχει τόσα και τόσα από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε. Ο Κύριος μας δίνει όλες τις δωρεές. Ας φιλοτιμηθούμε λοιπόν ο καθένας ό,τι μπορεί και εμείς κάτι να κάνουμε. Να δώσουμε ένα προσευχητάρι, να αγοράσουμε ένα προσευχηταράκι που κάνει ένα ευρώ και να το δωρήσουμε σε κάποιο χριστιανό. Μπορεί να σώσουμε μια ζωή με αυτό. Να δωρήσουμε την Αγία Γραφή, αν μπορούμε, την Καινή Διαθήκη. Να την πάρουμε και να τη δώσουμε σε έναν αδερφό μας και να του πούμε, αδερφέ, άνοιξε την, βάσε τη στο σπίτι σου. Είναι ευλογία. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι το γράμμα που μας έδωσε ο Θεός, το διαβάζουμε. Δεν είναι για πέταμα αυτό το πράγμα. Αν μας στείλει ο Πρωθυπουργός ένα γράμμα, θα το δείξουμε σε όλη την γειτονιά και ένα μήνα θα το δείχνουμε. Αλλά το γράμμα του Θεού να μην το ανοίγουμε, να μην το διαβάζουμε. Να το έχουμε εκεί έτσι στην αχριστία, είναι αμαρτία μεγάλη. Λοιπόν, ας είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίου.